Πείτε μου, πίσω πατέρα, δουλειά. ελπίδη λίγο. Για αυτά τα σχολιάσατε κι εσείς, τα παράτερα καιρικά φαινόμενα. Βλέπουμε και παράτερα καιρικά φαινόμενα, ακόμα και στη χώρα μας. Δηλαδή, φέτος ακούσαμε για χύμαρο παγετώνες, για Αυτά αστραπές δεν είναι και. τίποτα. Ναι, αυτό Είναι λέω. απλά προήμια. Μετασεισμούς έχουμε πάρα πολλούς. Όλα αυτά είναι προήμια. Ούτε αυτά είναι τίποτα. Τίποτα. Αυτό που θα σημούν τα άλλα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Η υπόγεια ηφαίστεια θα εκραγούν σε τέτοιο σημείο που θα αλλάξει η δομή της γης. Σημειώστε αυτές τις λέξεις. Θα αλλάξει η δομή της γης. Η Αμερική θα υποστεί τέτοιες φοβερές εναλλαγές που θα την κλαις. Θα την κλαις. Να τα θυμάστε αυτά. Γιατί άφησε την καρδιά της να λατρέψει τον σατανά. Και ο ίδιος ο σατανάς τώρα θα την καταστρέψει. Το ίδιο θα ήμουν αυτήν τώρα να κάνουν μέσα σε μια παγκόσμια καταιγίδα πολέμου, αλλά είναι το θέλημα του Θεού αυτή τη στιγμή, το θέλημα του Θεού και δεν αλλάζει με τίποτα αυτό. Να το θυμάστε. Η Ρωσία θα είναι ένα από τα πρώτα, το πρώτο από τα τρία τελευταία βασίλεια αυτού του κόσμου, αυτής της μορφής του κόσμου, για να κυριολεκτήσω. Και έχει την δύναμη αυτή και την εξουσία πλέον από τον Θεό να γίνει ο Αντίχριστος του Αντίχριστου. Και ενώ η Αμερική νομίζει ότι τώρα θα κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο καταστρέφοντας την Ρωσία, δεν έχει καταλάβει ότι έχει ανοίξει πλέον τον τάφο της. Όλες αυτές οι οπισθοχωρήσεις, οι παναχωρήσεις που κάνουν δεν είναι τίποτα παρά μια πιο ελεγμένη προσπάθεια να κερδίσουν τον πόλεμο Αμερικάνοι. Αλλά δεν θα γίνει έτσι. Ο πόλεμος που ήδη ξεκίνησε από τη Συρία, που ήταν το ένα άκρο του τόξου, τώρα θα μεταφερθεί στο άλλο άκρο του τόξου, που είναι όλη η Βόρεια Ευρώπη. Και όταν λέω Βόρεια Ευρώπη, δεν αναφέρομαι σε έναν πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, που νομίζουν ότι η Ουκρανία θα την καταστρέψει η Ρωσία. Η Ουκρανία είναι ένα κομμάτι της Ρωσίας, γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά της Ρωσίας, στο Κίεβο. Επομένως, και το ξέρουν και οι Ρώσοι, το ξέρουν και οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι Ουκρανοί. Γι' αυτό και οι Γερμανοί προσπάθησαν να βάλουν ανθρώπους δικούς τους να κυριαρχήσουν μέσα από την Ουνία και μέσα από τις ποτεσταντικές τους αντιλήψεις, με δικούς τους προέδρους και δικά τους πολιτικά πιόνια, για να μπορούν να αποκόψουν την Ουκρανία από τη Ρωσία. Αυτό όμως δεν είναι εφικτό, παιδί μου. Ούτε οι άγιοι της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν θα το επιτρέψουν. Nice. Γι' αυτό οι ίδιοι οι Ουκρανοί θα χαιρετήσουν τον ερχομό της Ρωσίας, την φαινομενική επίθεση της Ρωσίας. Εάν η Ρωσία χτυπήσει την Ουκρανία, είναι σαν να χτυπά τον εαυτό της. Γι' αυτό δεν θα γίνει έτσι όπως νομίζουν. Πόλεμος πάνω από την Ουκρανία θα γίνει με τα ανατοϊκά αεροπλάνα, αλλά θα ιτηθούν εμπλοκή της Κίνας, βλέπετε. Θα ιτηθούν το ΝΑΤΟ. Εκείνο που βλέπω σαν καταστροφή μονάχα είναι τις σκανδιναβικές χώρες. Δυστυχώς κάποιες χώρες όπως είναι που θα κάνουν το ολέθριο λάθος να νομίσουν ότι οι Αμερικάνοι θα τους σώσουν. Οι Αμερικάνοι θα τους βάλουν απλά στο κόρπο να βγάλουν το φίδι από την τρύπα και μετά θα τους αφήσουν. Γι' αυτό όλα τα μικρά κράτη που θα μπουν σε αυτόν τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας να θυμούνται ότι είναι ανόητο ένα σκυλάκι να τα βάζει με μια αρκούδα. Το μόνο που θα μπορούσα να συμβουλέψω όλους εκείνους τους ανθρώπους, όπως έκανα και χθες, με πήραν από τη Ρουμανία τηλέφωνο και με ρωτούσαν, πάτερ μου, τι να κάνουμε εμείς, μου λέει, οι Ρουμάνοι, σε αυτόν τον πόλεμο με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Τους είπα μια κουβέντα, αυτή που θα έλεγα και στην πατρίδα μου. Προσπαθήστε να θυμηθείτε τι κάνει κάποιος αν θέλει να σωθεί από μια αρκούδα. Πέφτει κάτω και κάνει τον πεθαμένο. Η αρκούδα δεν τον κάνει δεν τον κακό. Ενοχλεί, δεν τον ενοχλεί. Πατέρα. Προσέξτε, εάν δεν κρατήσουν ουδετερότητα, είπα στη Ρουμανία, εάν δεν κρατήσετε ουδετερότητα θα καταστραφείτε. Αλλά δυστυχώς αυτή την ουδετερότητα δεν θα την κρατήσουν. Όλα δεν θα ονομάσω κράτη τα οποία θα καταστραφούν. Δεν θα ονομάσω κράτη γιατί δεν θέλω αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσουν μέσα από αυτά τα λόγια
τα κράτη εκείνα που θα πάθουν μεγάλη ζημιά. Αλλά βλέπω μεγάλη καταστροφή σε πολλά κράτη. Λυπούμε τη Σκανδιναβία που θα καταστραφεί γιατί θα πιστεί από τους Αμερικάνους να πάρουν θέση εναντίον της Ρωσίας. Λυπούμε τη Γεωργία που θα πάρει θέση υπέρ του ΝΑΤΟ. Λυπούμε τη Βουλγαρία και Λετωνία σε όλα αυτά τα μέρη που θα πάρουν δυστυχώς τη θέση των Αμερικανών. Είναι προτιμότερο, αν έχουν λίγο εξυπνάδα, είναι προτιμότερο να λουφάξουν και να μείνουν ουδέτεροι, να μην πάρουν τη θέση κανενός. Ούτε το Ρώσο, ούτε τον Αμερικάνο, αν θέλουν να σωθούν. Το ίδιο όμως και εμείς. Εάν κάνουμε το λάθος, θα εμπλακούμε σε ένα πόλεμο, ο οποίος με αστραπιαία ταχύτητα και με νέα όπλα που δεν έχετε ξαναδεί, η Ρωσία είναι από τον Θεό ορισμένη, έχει οριστεί από τον Θεό να καταστρέψει το κράτος της Αμερικής αυτή τη στιγμή. Έχει οριστεί να καταστρέψει το σατανικό κράτος της Ευρώπης και Αμερικής που έχει δηλώσει υποταγή στον Σατανά. Πατέρα μου. Μετά από εκεί να ξέρετε ότι ο πρόδρομος πλέον, ο αληθινός πρόδρομος του Αντίχριστου θα είναι η Κίνα. Αυτό. Η οποία Κίνα θα είναι το υπόδειγμα της τέλειας υποταγής και της παγκόσμιας φυλακής που θέλει να επιβάλλει ο διάβολος στους ανθρώπους. Και θα το επιτύχει αυτό. Γι' αυτό ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και θα μπορούσα να πω κάτι άλλο. Όσοι θέλουν να το παίξουν μάγκες, ας συνεχίσουν να μιλάνε και να λένε όλες αυτές τις αηδίες που λένε μέχρι τώρα που ακούω. Αν όμως θέλουν να είναι λογικοί άνθρωποι, πιο καλά να προσευχηθούν. Γιατί η επόμενη μέρα θα είναι πολύ σκληρή. Μια επόμενη μέρα που δεν θα έχουμε τρόφιμα. Μια επόμενη μέρα που οι αρρώστιες δεν θα έχουν φάρμακα. Μια επόμενη μέρα που η ραδιενέργεια, η μόλυνση του περιβάλλοντος δεν θα έχει τρόφιμα. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητέ μου Στέφανε, μάλιστα, γιατί πονάει η καρδιά μου για αυτά που βλέπουν τα μάτια μου. Πείτε μου λίγο, πατέρα, μια τελευταία ερώτηση, γιατί με πιέζει πάρα πολύ και ο χρόνος. Σε αυτή την πολύ δύσκολη και δυστοπική μελλοντική κατάσταση που μας περιγράψατε, ο ρόλος του Πάπα, που τον είχαμε εδώ κιόλας στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες, ποιος θα είναι? Ο Πάπας αυτός, παιδί μου, ορίστηκε για να προχωρήσει την Εκκλησία σε ένα σοβαρό ατόπιμα. Δεν θα είναι μόνιμα αυτός. Θα αναγκαστούν πάλι να τον βγάλουν για να εξισορροπήσουν λίγο τις ανησυχητικές, σχισματικές τάσεις που θα δημιουργηθούν μέσα στο καθολικισμό.